centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είμαι και την εποχή που ήσασταν κι εσείς προσωπικά στον Μιλάνο και μέλη της οικογένειάς σας, κύριε Χατσιμιώνη, θυμάστε? Μάλιστα, ναι. Τότε δεν ίσχυαν τα μέτρα τα οποία ισχύουν σήμερα. Δηλαδή, αν πούμε ότι σήμερα γινόταν η έκθεση του Μιλάνου, θα ήσασταν όλες αυτές τις μέρες, 14 τουλάχιστον μέρες, όπως έγινε με το πλοίο, παραδείγματος χάρη, και τους 380 εκεί. Θα είχατε όλοι ελεγχθεί, θα είχατε όλοι διευκρινιστεί τι γινόταν εκείνες τις, τι θα είχε συμβεί εκείνες τις μέρες. Τα πράγματα τότε, όπως μας λέγατε εσείς οι ίδιοι, φοράγατε τις μάσκες στο Μιλάνο και σας κορόιδευαν. Δεν έγινε πουθενά κανένας έλεγχος, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε αν πραγματικά υπάρχει υπερβολή στο ότι, γιατί υπήρξε και το πρώτο θέμα χθες, που οι 350 αγωνοποιείς σκόρπισαν ιό και θάνατο στην Καστοριά, στο πρωτοσέλιδο μάλιστα, έτσι, το δράμα της Γούνας, ο τίτλος. Σας ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία? Ναι, κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, αν ξεκινήσουμε να πούμε την ιστορική διαδρομή, ναι, το πώς ήμασταν εκεί, πράγματι οι γνωποί της Καστοριάς, ναι, και της Χιάτιστας, θα ήθελα να δηλώσω, γιατί... Ναι. Και όταν λέμε 350 γνωποί, ναι, ναι, να διευκρινίσουμε ότι δεν ήταν 350 γνωποί, ήταν γνωποί, ναι, ήταν μέλη οικογενειών, ήταν μεταφραστές, υπάλληλοι, ήταν τεχνίτες, περιπτέρων, το σύνολο αυτών των ανθρώπων ήταν. Το 350 είναι λίγο βαρύ, γιατί είναι βαρύ, ήμασταν, ναι, ήταν 30 επιχειρήσεις, 10 άνθρωποι δεν είναι σε κάθε επιχείρηση, είναι συνήθως 5, ναι, κατά μέσο όρο, ναι, και ήταν 100, αν δεν ήταν 200, ήταν μια μεγάλη ομάδα. Ήταν πάντως μια μεγάλη ομάδα, ναι. Οι οποίοι οι μισοί ήταν από την Καστοριά, άλλοι μισοί ήταν από τη Σιάτιστα. Ναι, okay, και πήγαμε και ήμασταν εκεί. Πράγματι, όντως, σαν Έλληνες πολίτες, παίρναμε πολύ περισσότερα μέτρα από τους Ιταλούς, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαιναν το μέτρο του κινδύνου, ναι, και με την επιστροφή μας και στα συνδικαλιστικά όργανα αλλά και μεμονωμένα απευθυνθήκαμε στους υπευθύνους και πάνω απ' όλα αυτό είναι το... Άρα λοιπόν το εκείνη την εποχή λέτε ότι το... εμείς παρά τον γεγονός ότι δεν υπήρχαν μέτρα, γιατί θυμίζω ακριβώς την ίδια μέρα γύρισε και το Λύκειο εκείνες τις μέρες του Άργους. Άργους, περιμέναμε να τους γίνει έστω μια εξέταση στην Οικουμενίτσα. Δεν έγινε τίποτα και με αυτό. Κύριε Νατσούλη, προφανώς ο κύριος Τσιόρδας που μας, ναι, ενημερώνει κάθε μέρα σε εσύ, ναι, η ώρα το απόγευμα και το επιτελείο του είναι περισσότερο γνώστες από ότι, ναι, είμαστε εμείς οι κοινοί άνθρωποι, οι κοινοί πολίτες. Προφανώς τότε κρίνανε και ότι είναι σωστό να μην προβούν σε ελέγχους. Σε ελέγχους σημερινής μορφής. Ναι, και αυτό κάναμε. Την εποχή εκείνη δείξατε τι έλεγε τότε οι οδηγίες του και τις έχω. Ότι αν εκδηλώσετε τα συμπτώματα, αν μείνετε στο σπίτι. Αν μείνετε σπίτι. Και αυτό άρα, λοιπόν, και περιορίσαμε επειδή... και τις κοινωνικές μας συναναστροφές. Δεν ξέρω αν το έκαναν όλοι, ναι, πάντως αυτό που λέτε, ναι, ναι, δεν ξέρω αν το έκαναν όλοι. Αλλά... Δεν νομίζω ότι όλοι βγήκανε μετά... σε καφετέρες και αυτά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σίγουρα δεν ήρθε και ουρανοκατέβατα αυτό το πράγμα στην Καστοριά από την Ελλάδα. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια στοχοποίηση ενός κλάδου. Ναι. Αυτό βγαίνουμε και λέμε. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Το αεροπλάνο που ήρθε μαζί με εμάς. Ναι. Την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, την παραεπόμενη μέρα. Μόνο εμείς ήρθαμε στην Ελλάδα από την Ιταλία. Ξέρετε πόσοι χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν, κάποιος στοχοποιήθηκε, ναι, και αν μη τι άλλο αυτή τη στιγμή είναι αυτό το πρόβλημά μας, να πούμε ποιος φταίει. Αυτό είναι μικροψυχία, κύριε Νατσούλη. Δεν είναι ποιος φταίει. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν και νεκροί και αρκετοί νεκροί στην Καστοριά, ναι, ξέρετε ότι υπάρχει μια παραπάνω ευαισθησία. Ότι, ναι, ναι, εννοείται. Και ότι είμαστε η πιο κόκκινη περιοχή της Ελλάδος επίσης. Ναι, και αυτό σημαίνει ότι το προκάλεσαν οι γνωποιοί, αυτό. Παντού. Ποιος μπορεί να. Να το βεβαιώσει δεν μπορεί κανείς. Εγώ σας το λέω, δεν μπορεί να το πει. Να το βεβαιώσει δεν μπορεί να το πει κανείς. Με πάση βεβαιότητα που έχουμε γίνει όλοι οι γιατροί, που δεν είμαστε, ότι ο μέσος όρος
εκδήλωση της αρρώστιας είναι οι 5,5 μέρες. Και το πρώτο κρούσμα στην Καστοριά ήταν μετά από 17 μέρες. Πρέπει να πω από ότι είχαν περάσει οι 14, αυτό το είπα προχθές στην εκπομπή. Γιατί είναι μια λεπτομέρεια. Είχαν περάσει 14 μέρες οι περίφημες και κανένας δεν είχε. Δεν είχαμε επίσημο κρούσμα στην Καστοριά. Βέβαια μας λένε οι γιατροί ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι από εσάς να ήταν ασυμπτωματικοί. Και άθελά σας. Μα μπορεί, κύριε Νασούλη, δεν λέμε εμείς όχι. Είναι... Αλλά μπορεί αυτό να το έκανε και ένας άλλος άνθρωπος. Μπορεί να το έκανε και οποιοδήποτε. Θα πρέπει να βρούμε ποιος το έκανε και να τον κατηγορήσουμε, να το σταυρώσουμε. Πού, σε ποια κοινωνία έχουν συμβεί όλα αυτά και δεν το έχουμε καταλάβει. Πείτε μου, και εγώ σας λέω, εντάξει, δέχομαι ότι το έκαναν οι Καστοριανοί. Οι Γουνοποίοι. Πείτε μου εσείς, η μισή ήταν από την Καστοριά και η άλλη μισή από τη Σιάτισσα. Στη Σιάτισσα γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή τι ήταν άλλοι άνθρωποι αυτοί. Ήταν τυχεροί. Στη Σιάτιστα αν θεωρήσουμε έναν άνθρωπο που δούλευε εδώ καταγόμενο από τη Σιάτιστα, δεν ξέρω αυτό αν μπορεί. Το δήμαρχος Βοήου βγήκε και είπε ότι είναι από κάτοικος Καστοριά. Ναι, δηλαδή κάτοικος Καστοριάς. Δηλαδή να ζητάει η Καστοριά. Εμείς λέμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα. Είναι συλλογικό, είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Πεθαίνουν άνθρωποι. Είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το νοσοκομείο και κάναμε και οι δύο σύνδεσμοι προσπάθειες να ενισχυθεί το νοσοκομείο με υλικό, με γιατρούς, με τα πάντα, χωρίς να χρειαστεί να βγούμε να φωνάξουμε ότι εμείς το κάνουμε. Ωραία. Και κανένας άλλος κλάδος δεν φαντάζομαι ότι κινήθηκε με τόσο αμεσότητα απέναντι στο νοσοκομείο, αλλά δεν θέλουμε και εύσημα γι' αυτό. Αλλά δεν θέλουμε και να μας κατηγορούν και να βλέπουν. Βγάλατε λοιπόν αυτό το κοινό δελτίο τύπου. Ναι, βγάλατε. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό και λοιπόν ήταν η αγανάκτησή σας. Να γράφει το πρώτο θέμα ότι είμαστε συντεχνία. Ξέρετε τι είναι η συντεχνία. Είναι πολύ κακιά λέξη η συντεχνία. Η συντεχνία των γουνοποιών, λέει το άρθρο, το έχετε διαβάσει μέσα. Ναι. Ναι, είναι ποια είναι, εμείς είμαστε συντεχνία. Εμφανιζόμαστε σαν άλλοι μαφιόζοι του ιού. Φαντάζομαι ότι δεν το γράφει υπό αυτή την έννοια, αλλά το γράφει με την έννοια το ότι όλοι ασχολείστε με το ίδιο αντικείμενο. Μέμφεται ότι κάποιοι πήραν από τον Μεροδί, δηλαδή ο κ. Θεόδωρος και το επιτελείο του, και ότι δεν του δοθήκαν οι κατάλληλες απαντήσεις, του κρύφτηκαν. Δηλαδή, πού πήρε και δεν τον δώσει. Δώσανε τις απαντήσεις. Δεν καταλάβαμε. Φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κοινό δελτίο τύπου βγαίνει μετά από αυτό το πρωτοσέλιδο θέμα της πρώτης κυκλοφορίας εφημερίδας Κυριακές, έτσι. Μα είναι λυπηρό. Εγώ το λέω και το φωνάζω και από την αρχή και πιο πολύ στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Νατσούλη, οι δημοσιογράφοι της Αθήνας δεν ήρθαν εδώ για να κάνουν ρεπορτάζ. Ναι. Πήρανε τους συναδέλφους τους εδώ και ενημερώθηκαν. Ναι. Με τον τρόπο το καταδοκούν όπως θέλουν οι δημοσιογράφοι ή οι αναφορές τους να θέλουν να παρουσιάσουν μια κατάσταση. Δεν ήρθαν εδώ να κάνουν ρεπορτάζ. Γιατί και προχθές είχε ρεπορτάζ. Πρέπει να σας πω ότι γι' αυτό και εγώ είμαι πολύ προσεκτικός όταν παίρνουν τηλέφωνο από πανελλαδικά μέσα, γιατί και δεν μπορώ να τους δώσω και τους το εξηγώ γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω μάλλον πως δικές μου πληροφορίες μπορούν να τις γράψουν ή να τις μεταφέρουν ή να τις μεταφράσουν. Γι' αυτό είμαι πολύ προσεκτικός εγώ με τα πανελλαδικά. Το ρεπορτάζ έρχεται από τους δικούς μας δημοσιογράφους. Υποψιασμένος επίσης. Συμφωνείτε ότι το ρεπορτάζ είναι δικό μας. Εδώ είναι τοπικό. Αυτά που γράφτηκαν στο πρώτο θέμα. Δεν ήρθε αυτό ο κύριο να κάνει ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν ήρθε, δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, μπορεί και να ήρθε. Αποκλείεται. Δεν το ξέρω. Δημοσιογράφος, όπως και προχθές ο κύριο Στέλογλου που έβγαλε εκπομπή στη τηλεόραση και έβγαλε άνθρωπο να λέει αυτοί οι Καστοριανοί το φέρανε. Λες και είμαστε εμείς εδώ πέρα, έχουμε τη χολέρα. Εμείς οι Καστοριανοί. Και γιατί ο κύριο ο οποίο παρεμπιπτόντως είναι από πληγίδα. Είναι από τα χωριά εκεί πέρα που τα έχουμε κλεισμένα και ανήκει στο νομό Κοζάνης και δει η μισή Καστοριανή ήταν από το νομό Κοζάνης. Και βέβαια δηλαδή, εκεί για τη Δαμασκηνιά και για τη Δραγασιά ήταν από το Μνημόσυνο και εκεί γιατί σχεδόν είναι αποδεδειγμένο. Γιατί δηλαδή η Καστοριά πήρε τη Ρετσινιά, κύριε Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και γιατί δεν την πήρε η Κοζάνη την Ρετσινιά? Αυτό το λέγαμε προχθές στην εκπομπή. Ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτό ακριβώς που λέτε ήταν ο προβληματισμός μας προχθές. Ενώ η Κοζάνη, αν το μετρήσει, πια έχει και μεγάλο. Και περισσότερο θανάτου αυτή τη στιγμή. Υγουνοποιεί όμως, κύριε Νατσούλη, δεν είναι μόνο από την Καστοριά. Γιατί όταν θέλουμε να λέμε υγουνοποιία, λέμε Καστοριά και Σιάτιστα. Έτσι είναι σωστό. Η υγουνοποιία είναι ολονέν μας. Ναι. Αλλά τη Ρετσινιά τη φάγαμε την έφαγε. Την έφαγε η Καστοριά. Αυτό, γιατί, αυτό είναι γεγονός. Γιατί. Ναι. Όχι για κάποιο λόγο. Λόγω των δημοσιογράφων που έχει η Καστοριά. Δεν λέω εγώ ότι φταίνει προφανώς η συνάδελφη της Σιάτιστας. Κανένας δεν φταίει. Ο ιός ήρθε στην πόλη μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν πρέπει να ψάξουμε ξυλαστήρια θύματα για το ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, ποιος το έφερε, γιατί το έφερε. Όταν βγαίνουν οι τοπικοί παράγοντες στα πανελλαδικά και όταν τους ρωτούν το έφεραν οι γουναράδες ή από τι ήρθε και να φέρουν και την γούνα, πιστεύετε ότι κάνουν καλά? Βέβαια να φέρουν και άλλους λόγους, αλλά να φέρουν το λύκειο, να φέρουν το τρίμερο της 20ης. Να σας πω κάτι, κύριε Νατσούλη. Το νόημα της υπάρχουσας κατάστασης σήμερα είναι να δούμε ποιος μας έφερε τον ιό. Ειλικρινά, πραγματικά πείτε μου, είναι να πούμε τώρα ποιος μας τον έφερε τον ιό? Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό στον εγκέφαλό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι τα αεροπλάνα ανά την Ελλάδα, στην Ιταλία, δεν σταμάτησαν για 3-4 εβδομάδες από τότε που γύρισαν οι γουναράδες και γύρισαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την Ιταλία. Φοιτητές, εργαζόμενοι, πλοία, έρχονταν, εντάλικέριδες, τα πάντα. Όλοι αυτοί δηλαδή θα έπρεπε να στιγματιστούν. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα ψάχνουμε να δούμε το στίγμα ότι αυτοί το κάναν. Και σήμερα λέμε ότι η γουνοποιία είναι αυτή που φταίει για τα δεινά της Καστοριάς, για το ότι πεθαίνουν άνθρωποι. Είναι ντροπή μας, πραγματικά. Αν θέλουν να βρουν κάποιον να κατηγορήσουν με το σφανιό, έτσι με το ζόρι, ας βρουν να κατηγορήσουν τη γουνοποιία, δηλαδή αυτό βρήκαν να πούν. Ότι στέλνουν εμείς που πήγαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που τρέξαμε εκεί πέρα για να κάνουμε τη δουλειά μας και πήραμε και τα μέτρα μας. Και ήρθαμε και πίσω και απευθυνθήκαμε και στα νοσοκομεία και τους είπαμε γιατί δεν μας ελέγξανε. Και καθίσαμε και σπίτι μας και φταίμε κιόλας. Και ήταν τα κρούσματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δηλαδή πήγατε εθελοντικά, δεν ξέρω αν πήγατε όλοι, αλλά ξέρω ανθρώπους που πήγαν εθελοντικά να εξεταστούν. Και οι νόμοι τότε έλεγαν ότι μόνο εάν αισθανθείς κάτι, κάτσε σπίτι ή απευθύνσου σε γιατρό. Εγώ θέλω να σας δεν ήταν κάτι. Τα σημερινά μέτρα. Αν ήταν τα σημερινά μέτρα, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσετε εσείς ειλικρινά. Σήμερα στην Καστοριά έχουμε γύρω στα περί τα 70 κρούσματα, σωστά? Περίπου. Λίγο λιγότερα είναι. 63, 65, δεν ξέρω πώς είναι. Είναι 70. Σήμερα ο κόσμος κυκλοφορεί, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ δηλαδή που είμαι εδώ σε μια εποχή που είναι... Αρκεί να είσαι μέσα στο ωράριο πηγαίνεις. Και αρκεί να μην είσαι σε περιοχή καραντίνας. Άρα πηγαίνω, πηγαίνω έξω από το σπίτι μου. Εμείς ξέρετε που ήμασταν, κύριε Νατσούλη. Εμείς ήμασταν η Λομβαρδία απέχει από το Μιλάνο, πώς λέμε, Κοζάνη Καστοριά. Μάλιστα. Ωραία. Εμείς ήμασταν στην Καστοριά, που ας πούμε οι Κοζανίδες ήταν εκεί και εμείς εδώ που ήμασταν οι άρρωστοι. Και ξαφνικά εμείς έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι χωρίς να υπάρχει από το κράτος, από τον ΕΟΔΙΑ, τους επιστήμονες δηλαδή, θα έπρεπε να μείνουμε σπίτι. Και σήμερα στην Καστοριά των 65 κρουσμάτων όλοι βγαίνουν, μέχρι πιο λίγο δηλαδή βγαίναμε, κάναμε τη βόλτα μας, τρέχαμε, κάναμε. Δηλαδή δεν ήταν επικίνδυνο αυτό που κάναμε, που βγαίναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πάνε στο σούπερ μάρκετ και... Τι είναι αυτά που λέμε? Είναι ακόμα και σήμερα. Βέβαια. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε τι είναι εγκλεισμός, πώς. Για ποιο λόγο. Σήμερα στην Καστοριά έχει 65 κρούσματα. Εσείς πάτε στο σούπερ μάρκετ. Με δυσκολία να σας πω την αλήθεια. Άρα εγώ να σας πω, είστε εγκληματίες που βγαίνετε εσείς και διασφύρετε το νιό σήμερα στην Καστοριά. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κατηγορούμαστε για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν το κάναμε.
Αλλά μόνο και μια και το αναφέρετε, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το σούπερ μάρκετ, πώς πιάνουμε τα προϊόντα, ποιοι τα πιάνουν τα προϊόντα, πώς μεταφέρουμε αυτά τα προϊόντα στο καροτσάκι μας και από εκεί και μετά στο σπίτι μας, τι πρέπει να κάνουμε στο σπίτι μας. Έχει ανοίξει και για το σούπερ μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι. Κύριε Νατζούλη, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η ολόκληρη χώρα πλήττεται από τον ιό. Και μπράβο στην κυβέρνηση και στο επιτελείο εκεί πέρα που έχουν πάρει τα πιο σωστά μέτρα, όπως λένε, παγκοσμίως. Και δεν είναι οι άνθρωποι τυχαίοι και δεν ήταν τυχαίοι και όταν δεν μας δώσανε και εμάς οδηγίες να κρυφτούμε στο σπίτι. Ωραία. Δεν γίνεται όλος ο κόσμος παγκοσμίως. Αυτό πρέπει να ακουστεί, κύριε Χατζημανίδη, αυτό, επειδή αυτή η λεπτομέρεια νομίζω είναι καθοριστική. Δεν σας είπε εκείνη την κρίσιμη περίοδο κανένας να κάνετε εξετάσεις. Όχι οι εξετάσεις. Επίσης για κάτι άλλο. Λέμε για τις εξετάσεις. Γιατί το άκουσα και αυτό. Γιατί δεν πήγατε, λέει, να κάνετε εξετάσεις. Εδώ σήμερα, ασυμπτωματικός άνθρωπος που ζει στην Καστοριά με τα 65 κρούσματα, αν θέλει να πάει να κάνει. Δεν μπορεί, πρέπει να. Δεν μπορεί. Ναι. Εγώ μιλάω. Μπορεί σε ιδιωτικό κέντρο. Μπορεί σε ιδιωτικό μονοκέντρο με 250 ευρώ. Εγώ δηλαδή τότε που ήρθα από το Μιλάνο έπρεπε να πάω να κάνω εξετάσεις και θα μου κάνανε. Καταρχάς τότε. Γιατί τότε τα ιδιωτικά κέντρα δεν ήταν ενεργοποιημένα. Δεν υπήρχε τεστ κορονοϊού τότε, νομίζω. Α, μπράβο. Ήταν, γιατί εγώ ενημερώθηκα. Τότε ήταν το θερμόμετρο, αν θυμάστε, η περιοχή. Μόνο η περίοδος, ναι, μόνο το θερμόμετρο. Το θερμόμετρο, ξέρετε ότι σήμερα έχετε, δεν είστε καλά, αύριο έχετε τον ιό. Δεν είναι. Μπορεί να τον έχετε, να έχετε φορές. Και στην Ιταλία όταν πήγαμε, μόνο με θερμόμετρο μας μετρήσανε. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι μπορεί να το είχαμε κιόλας. Δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν είναι το νόημα να εθνηλατήσουμε ποιος το έφερε. Ένας απλός άνθρωπος να το είχε την καθαρά Δευτέρα που ήρθαν τόσοι εδώ πέρα επισκέπτες στην Καστοριά και να το κόλλησε σε 2-3, τελείωσε μετά. Δεν χρειάζεται άλλο. Έτσι πως είναι η κοινωνία δομημένη. Στο σπίτι μας, στο σούπερ μάρκετ και πάλι μπορεί να το κολλήσουμε σε κάποιον. Εσείς δηλαδή δεν φαντάζεστε ότι την καθαρά Δευτέρα μπορεί να έρθει ένα στην Θεσσαλονίκη και να παίζει και αυτό το σενάριο. Όταν ναι. Μια περιοχή υποδέχτηκε 5.000 κόσμο μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο, παίζει και αυτό το σενάριο. Ένας να ήταν άρρωστος. Μα το νόημά μας είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και πώς θα κάνουμε το λιγότερο κακό στην περιοχή μας. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Καστοριά είναι κάθε μέρα στα κανάλια με λιγότερα κρούσματα σε σχέση με άλλες πόλεις. Η Καστοριά είναι η σύγχρονη σπιναλόγκα της Ελλάδος και το μόνο που καταφέραμε με την τόσο μεγάλη δημοσιότητα και την πανοκρουσία είναι να κάνουμε κακό στον τόπο μας. Είναι να μην μας παίρνουν το γάλα οι γαλακτοβιομηχανίες γιατί έχουμε κρούσματα. Είναι να μην μας παίρνουν τα αρνιά και τα κατσίκια για το Πάσχα γιατί έχουμε κρούσματα. Είναι να βλέπουν πινακίδες στα γραβενά Καστοριανές και να τρέχουν να κρυφτούν. Ποιος τον προκάλεσε αυτό? Είναι γιατί μας βάζουν στα νοσοκομεία μόνο αν έχουμε διπλό τεστ αρνητικό κορονοϊού. Εδώ. Αυτά είναι. Εγώ θα σας πω ότι ο αδερφός μου η γέννηση γυναίκα τις πρώτες μέρες δεν τον επέτρεπα να πάει να μπει στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω να το κάνω τέτοιο. Αλλά δεν, έτσι ήταν. Έτσι ήταν η νόμη εκείνη τη στιγμή και έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή τι να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι πολίτες του κράτους. Ωραία. Μας λέει το κράτος, μείνετε σπίτι, θα μείνουμε σπίτι. Μας λέει το κράτος, άμα έχετε συμπτώματα τότε να απευθυνθείτε στο γιατρό. Αυτό κάνουμε. Όταν μας λέει κάτι το κράτος και οι ειδικοί, οι επιστήμονες, αυτό θα κάνουμε. Όχι τώρα βγαίνει ο κάθε ένας μετά χρηστών προφήτης και να πει έπρεπε να κάτσετε 14 μέρες στο σπίτι. Ναι, συμφωνώ, έπρεπε. Μετά από αυτό που βλέπουμε, έπρεπε. Αλλά κανένας μας δεν το ήξερε. Εδώ ο πρωθυπουργός της Αγγλίας νοσεί σήμερα και είναι μέσα στο νοσοκομείο. Ούτε αυτός φαντάστηκε τι μπορούσε να. Στο νοσοκομείο δεν είναι σπίτι του, είναι. Σπίτι κατοικίων. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω σήμερα διάβασα ότι είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν μεταφέρθηκε. Ήταν στο σπίτι του πάντως. Πείτε μου εσείς, ελόγω πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να κατανοήσει το πρόβλημα. Θα έπρεπε να κατανοήσει ο απλός πολίτης, εγώ δηλαδή, να κάτσω 14 μέρες στο σπίτι μου, όταν όλη η ιατρική κοινότητα της χώρας μου έλεγε ότι αν έχω σύντομα τότε να μπεντιστώ τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν αυτό. Και μετά από τόσο καιρό να φταίω κιόλα. Όχι. Ας μην ψάχνουμε να βρούμε θύματα σε ένα πόλεμο ο οποίος είναι άμεσος για όλους μας. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι κανένας δεν μπορεί να αποδείξει πώς ήρθε αυτό το πράγμα στην Καστοριά. Δεν αποκλείεται να ήρθε και από τους γουναράδες, αλλά δεν μπορείς να το αποδείξεις κιόλας. Λέτε για τα μέτρα που ίσχυαν εκείνη την απερίοδο.
λέτε για το τι κάνατε εσείς από μόνοι σας και κλείσατε και μαγαζιά όντως εθελοντικά πριν το απογορευτικό, και αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και μετά όμως δεν, αυτό που δεν δέχεστε με τίποτα, μπορεί όλα να τα δεχτείτε λοιπόν ως υποθέσεις, αυτό που δεν δέχεστε με τίποτα είναι ο στιγματισμός ότι οι γουναράδες της Καστοριάς έσπηραν ιό και θάνατο στην Καστοριά. Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν. Μα δεν είναι σωστό, όχι μόνο εμείς, δηλαδή όποιος και να ήταν, δεν είναι σωστό, και αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι συνάδελφοί σας, να στιγματίζουμε μια κοινωνική ομάδα. Δεν είναι, είτε είναι γουναράδες, είτε είναι κρεοπόλυτες, είτε είναι ό,τι θέλετε ας είναι. Δεν είναι σωστό να πούμε ότι αυτό στέει. Δεν είναι οκ. Okay. Άμα φταίει αυτός δεν τον κάνουμε. Γιατί δεν θα το σταυρώσουμε. Πέστε μου εσείς τι θα τον κάνουμε. Άμα βρούμε ποιος είναι αυτός το, ο ασθενής μηδέν που λέμε, ναι, ο πρώτος ασθενής. Ναι, ναι, ναι. Τι θα τον κάνουμε. Θα τον βάλουμε στην πλατεία να το ληθοβολήσουμε γιατί έφερε τον ιό. Δεν γίνονται αυτά. Είμαστε το 2020. Πρέπει να υπάρχει αγάπη. Ναι. Αγάπη, συνέστηση και συνέστηση των ανθρώπων, και θα πρέπει να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας ότι κανένας δεν ήρθε από πουθενά για να στείλει το θάνατο και τον ιό. Όλοι μας αγαπάμε την πόλη μας, τους συνανθρώπους μας, και δεν ήρθαμε εδώ πέρα με εκδικητικές τάσεις να σπείρουμε το θάνατο. Όσο αγαπάμε και πονάμε την πόλη μας εμείς, άλλο τόσο θα την αγαπάνε και άλλοι συμπολίτες μας. Και με αυτήν τη λογική ήρθαμε και τότε πήραμε τα μέτρα μας, και ας μας κοροϊδεύανε και στην Ιταλία, και ας μας κοροϊδεύανε και στα αεροδρόμια, και κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να μην σπείρουμε το θάνατο στην πόλη μας. Κύριε Χατσιμονίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Επαναλαμβάνω, είμαστε μαζί με την αφορμή του κοινού δελτίου τύπου που βγάλατε, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. ΣΕΓ και προφήτης Ηλίας μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.